Όπου μ' ακούτε. Αν θέλετε ειρήνη, πρέπει να προετοιμαστούμε καλά, γερά, για πόλεμο. Αν θέλετε να μην χάσουμε ούτε σπίθα μη εδάφους, προετοιμαστείτε με σοβαρότητα, με ψυχραιμία, για πόλεμο. Ο επιθετικός γείτονας, ο αρπακτικός, ο βούλιμος θέλει να δείξει εν όψη κρίσιμων εκλογών το 2019 ότι ανακτά όχι μόνο το κύρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αλλά και εδάφη της. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα στη Μακεδονία μας. Η ψηφοφορία συνεχίζεται και σήμερα. Καλημέρα στη Θράκη μας. 2-11-10-80-8-80. Και για όλα τα email radio@parapolitika.gr. Και σήμερα είμαι κοντά σας. Φίλες και φίλοι, ο επιθετικός γείτονας, ο Ταγίπ Ερντογάν, θέλει να πει στους Τούρκους, θέλει να πει στον τουρκικό λαό, εν όψη κρίσιμων εκλογών το 2019, ότι ανακτά εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δεν έχει καμία σημασία αν είναι δικτάτορας, φασίστας ή αν θα επικρατήσει πάλι ακόμη και με εκτεταμένη νοθεία και βία. Θέλει οπωσδήποτε να κραυγάσει σε όλη την προεκλογική του πορεία ότι έκανε μεγάλη περιφερειακή δύναμη την Τουρκία, ότι αψηφά τους μεγάλους της περιοχής, ότι είναι ο τσαμπουκάς της περιοχής, ότι είναι τεράστια πολεμική μηχανή και ότι υποχρέωσε την Ελλάδα του Τσίπρα και του Καμένου και του Μνημονίου να εξυγχρονίσει τη Λοζάνη και να δώσει εδάφη. Υποχρέωσε τον ελληνισμό να μοιραστεί νησιά και όλους τους φυσικούς πόρους στο Αιγαίο και στα νερά του νησιού της Αφροδίτης, της Κύπρου μας. Μην έχετε, κυρίες και κύριοι, αυταπάτες. Μην έχετε ψευδεστήσεις. Μην αποπροσανατολίζεστε. Ετοιμαστείτε για πόλεμο. Ετοιμαστείτε για σύγκρουση. Ολίγων ωρών ή ολίγων ημερών ή πολλών μηνών δεν έχει καμία σημασία. Ετοιμαστείτε για αναμέτρηση. Χωρίς βοήθεια από κανέναν. Μόνο με τα νύχια μας. Μόνο με το φρόνημά μας, μόνο με το ηθικό που θα έχουμε εκείνη την ιστορική στιγμή. Προετοιμαστείτε για σύγκρουση, χωρίς βοήθεια από κανέναν. Καλημέρα σε όλες τις βάσεις της πολεμικής αεροπορίας. Μόνον η χαλίβδινη ενότητα όλων μας. Μόνο το ατσάλι της ψυχής μας. Μόνο η κατάλληλη προετοιμασία όλου του έθνους
θα αποτρέψει το φασίστα γείτονα, τον Ταγίπ Ερντογάν, από την υλοποίηση των στόχων του. Μην περιμένετε βοήθεια από κανέναν. Οι εταίροι μας, οι περίφημοι Ευρωπαίοι, οι περίφημοι εταίροι της γερμανοκρατούμενης Ευρώπης που βρίσκεται σε οικονομικό πόλεμο με τους Αμερικανούς, μας φόρτωσαν χρέη, μας οδήγησαν στη γενοκτονία του μνημονίου, μας μετέτρεψαν σε μπανανία, σε προτεκτοράτο. Ακόμη και σήμερα που σας μιλάω, επιχειρούν να εξασθενήσουν την άμυνά μας και να κάμψουν το φρόνημά μας, έχοντας κυβέρνηση Φιλιππινέζων, έχοντας κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου. Όπως γράφει η εγκυρότατη γαλλική Μοντ, ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Πάνος Καμένος, ζήτησε βοήθεια για τους δύο στρατιωτικούς από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πήρε μόνον ευχές, γράφει η έγκυρη γαλλική Μοντ. Πήρε μόνον ευχές. Ήθε η Ουάσιγκτον, το Λονδίνο και κυρίως, δυστυχώς, οι Βρυξέλλες και το Βερολίνο κρατάνε αποστάσεις από την καθημερινή ένταση στο Αιγαίο και το ενδεχόμενο πολεμικής αναμέτρησης. Φίλες και φίλοι, δεν είμεθα τα σύνορα της Ευρώπης. Είμαστε η μπανανία της Ευρώπης. Είμαστε το προτεκτοράτο, ο γερμανικός δορυφόρος που δίνει κάθε εκμάδα οικονομικής δυνάμεώς του, που αδυνατεί εξασθενεί καθημερινά. Προετοιμαστείτε για πόλεμο χωρίς καμία βοήθεια. Προετοιμαστείτε για πόλεμο κατά μήκος των συνόρων όλου του ελληνισμού, από τη Θράκη έως και το νησί της Αφροδίτης. How can you see into my eyes like open doors? Από τη Θράκη, επαναλαμβάνω, έως το νησί της Αφροδίτης στην Κύπρο μας. Φίλες και φίλοι, στα χέρια του μνημονιακού κυρίου Τσίπρα, η Ελλάς είναι καρυδό τσουφλό στον ωκεανό των διεθνών εντάσεων και των αρπακτικών διαθέσεων των γειτόνων μας. Μπλέξαμε, δυστυχώς, πρωθυπουργός πολιτικά κοντορεβιθούλης. Μπλέξαμε. Συγκυρία τραγική. Όπως και να έχει όμως, πρέπει να είμεθα ενωμένοι. Πρέπει να είμεθα συντονισμένοι. Στόχος είναι η επιβίωση του έθνους. Θέλετε ειρήνη, προετοιμαστείτε για πόλεμο. Δυστυχώς, ο Αλέξης μας, ο κύριος Τσίπρας, είναι μόνο ψέματα. Και πλέον είναι εκτός άξονα οποιασδήποτε λογικής. Παρακολουθήστε τι λέει. Όπου μιλάει στρέφεται μόνο εναντίον των ντόπιων αντιπάλων του. Έχει ξεχάσει τα εξωτερικά θέματα, την απειλή, το μνημόνιο, τα πάντα. Βλέπει μόνο μπροστά του το Μητσοτάκι. Λέει συνεχώς ψέματα. Είναι υπηρέτης δυνάμεων κατοχής και καρεκλοκένταυρος. Με ελάχιστες σοβαρές γνωριμίες, δυστυχώς για τους Έλληνες, στον διεθνή περίγυρο. Για τους δύο στρατιωτικούς σήκωσε το τηλέφωνο
και πήρε τα Ηνωμένα Έθνη, πήρε το γραμματέα του ΟΗΕ. Είναι άσχετος ουδέποτε ο γραμματέας του ΟΗΕ, έχει επέμβει για καταστάσεις ομοιρίας ή απαγωγής ή τέτοιου είδους καταστάσεις. Είναι άσχετος. Κάποτε μάλιστα που επενέβη, όταν η Χεζμπολάχ είχε αρπάξει κάποιους Ισραηλινούς στρατιώτες, προκλήθηκε και πόλεμος, ο οποίος κράτησε αρκετά. Το ίδιο και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Κοντζιάς. Ο μόνος που κρατάει κάποια ζύγια λόγω πολύχρονης πολιτικής εμπειρίας και ιδιαίτερης μόρφωσης, αυτός τουλάχιστον έχει ένα επίπεδο, είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Παυλόπουλος, στον οποίον επιτέθηκαν οι Τούρκοι. Επιτέθηκαν οι Τούρκοι γιατί εμέσως πλην σαφώς και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μίλησε για τα σύνορα της δικής μας καρδιάς. Γιατί μας έχουνε φλωμώσει οι Τούρκοι με τα σύνορα της καρδιάς τους. Είπε λοιπόν ο άνθρωπος κάποια στιγμή σε μία δήλωσή του ότι εμείς δεν έχουμε την επικράτεια που μας ανήκει ιστορικά, μπορεί να μην την έχουμε, αλλά αν χρειαστεί βέβαια και θέλουν να μας αρπάξουν τα εδάφη μας και το κράτος μας, θα φανούμε αντάξει των προγόνων μας. Δεν είπε τίποτα. Είναι διπλωματικότατος, ιδιαίτερα πολιτισμένος, ιδιαίτερα νομικά μορφωμένος, κατηρτισμένος άνθρωπος. Ευτυχώς που υπάρχει και αυτός εκ του καραμαλικού κυκλώματος. Ευτυχώς που υπάρχει και αυτός. Απάντησε χθες σε αυτή την ανακοίνωση του Υπουργείου των Εξωτερικών της Τουρκίας, η οποία δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Θέλω να μ' ακούσετε και σήμερα. Αυτό τον καιρό θέλω να είμαι λιγότερο επικριτικός κατά του Τσίπρα, δεν μπορώ να μην είμαι καθόλου, διότι πραγματικά είναι κοντορεβιθούλης της πολιτικής. Έχω ζήσει πολλές κυβερνήσεις, αυτός είναι ιδιαίτερα άσχετος, φαίνεται κιόλας, φαίνεται. Και όλες οι ενέργειές του μυρίζουν από μακριά ερασιτεχνισμό, μυρίζουν και απουσία διεθνών γνωριμιών, μυρίζουν και απουσία διεθνούς κύρους, μυρίζουν από μακριά. Είναι βέβαια και η Ευρώπη, για να μην τον κατηγορώ ως άνθρωπο σε όλα, είναι βέβαια και η Ευρώπη, να μου επιτρέψετε να πω, ανθεληνική. Ανθεληνική. Είναι και η Ευρώπη, οι Βρυξέλλες παρουσιάζουν μια πλήρη αδιαφορία απέναντι στην Ελλάδα. Και δεν είναι τυχαίο ότι σύεται το έδαφος της Γυραιάς Υπήρου και ότι σιγά σιγά θα έχουμε και άλλες αποκολλήσεις μετά τη Μεγάλη Βρετανία, μετά το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα έχουμε και άλλες αποχωρήσεις από την Ευρώπη. Νομίζω ότι θα ξεκινήσει και στην Ιταλία μια κατάσταση. Παντού υπάρχουν αποσχιστικές τάσεις. Να ακούσουμε όμως τι είπε ο κύριος Παυλόπουλος. Να σέβεται το διεθνές δίκαιο στο σύνολό του και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Άρα και τη συνθήκη της Λοζάνης και τη συνθήκη των Παρισίων και το δίκαιο της θάλασσας. Δεν υπάρχουν κενά στη συνθήκη αυτή. Ούτε γκρίζες ζώνες. Η συνθήκη της Λοζάνης ούτε αναθεωρείται, ούτε επικαιροποιείται. Είναι πλήρης και είναι ενισχύει και θα είναι ενισχύει όπως ακριβώς την ξέρουμε. Αυτή είναι η βάση πάνω στην οποία στηριζόμαστε για να χτίσουμε τη φιλία μας και την καλή γειτονία μας με τη φίλη και γείτονα Τουρκία. Πολλές φορές το έχουμε πει. Και ιδίως σε αυτή τη δύσκολη σημερινή συγκυρία. Εμείς οι Έλληνες επιθυμούμε τη φιλία και την καλή γειτονία. Τονίζω δε ότι εμείς οι ίδιοι ευνοούμε την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Και εμείς οι ίδιοι λέμε πρώτοι, και χαίρομαι που το ακούω και από την πλευρά της Τουρκίας ακόμα και σήμερα, σεβασμός των συνόρων. Ναι, σεβόμαστε τα σύνορα. Και η συνθήκη της Λοζάνης, όπως και η συνθήκη των Παρισίων, καθορίζει σύνορα, έδαφος και κυριαρχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη να έχετε όλοι σας. Καλημέρα στη Θράκη μας και σε όλα τα νησιά του Αιγαίου. Καλημέρα στη Δωδεκάνησο, στη Λεβεντογένα την Κρήτη μας και σε όλα τα νησιά του Ιωνίου.
Αν δεν θυμάστε τα νούμερα που σας δίνω, θα πάρετε Memo Plus από τη μοναδική, την έγκυρη Power Health. Τα καλύτερα προϊόντα σε όλα τα φαρμακεία. Από την πρώτη εταιρεία. Είναι γεγονός. Memo Plus. Βελτιώνει τη μνήμη άμεσα. Όσοι δεν θυμάστε καλά, όσοι εργάζεστε πνευματικά πολύ, τζίγκο μπιλόμπα και το σύμπλεγμα όλων των βιταμινών B μαζί με μαγνήσιο και ψευδάργυρο. Memo Plus. Καλημέρα στην Πάτρα, στον Max FM, στο φίλο μου τον Ξανάλατο και σε όλους τους συναδέλφους. Καλημέρα στον αγαπημένο μου φίλο το Θόδωρο και στο Ράδιο Γάμα. Σε όλη την Αχαΐα. Προετοιμαστείτε ψυχολογικά και γενικά για πόλεμο. Νομίζουν οι Τούρκοι ότι θα μας βρούνε απροετοίμαστους. Κούνια που τους κούναγε. Προετοιμαστείτε παντού, κατά μήκος των συνόρων, στα νησιά του Αιγαίου. Δεν θα πατήσει Τούρκου πόδι. Πόδι Τούρκου. Θα κοπεί. Προετοιμαστείτε στην Κύπρο. Προετοιμαστείτε παντού. Θα πάρουν γερό μάθημα αν το αποτολμήσουν. Η Άγκυρα ήδη διεξάγει ψυχολογικές επιχειρήσεις σε βάρος του λαού μας, του ελληνικού πληθυσμού. Ανοίξτε ραδιοφωνάκια. Θα σας πω και πού πάει η όλη κατάσταση. Τεστάρει καθημερινά την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων, της αεροπορίας και του ναυτικού μας. Σε όλο το Αιγαίο. Γι' αυτό επιχειρεί, δεσμεύοντας θαλάσσιες περιοχές, να μελετήσει, να τεστάρει τις αντιδράσεις. Σαφώς επί ημερών Τσίπρα. Κατέλησε την πολιτική κυριαρχία μας στο Ανατολικό Αιγαίο και με τις δεσμεύσεις των θαλάσσιων περιοχών για στρατιωτικές ασκήσεις αλλάζει τη ζωή των κατοίκων των νησιών και εμπεδώνει στη διεθνή κοινότητα την άποψη ότι πρέπει να υπάρξει οπωσδήποτε μια δίκαιη λύση με διανομή των νησιών, των βραχονησίδων και των φυσικών πόρων. Κυρίες και κύριοι, επιμένω μονότονα. Προετοιμαστείτε ψυχολογικά και γενικά. Καλό άπαντες να οργανωθούμε. Φυσικά οι άνθρωποι μας, οι ένοπλες δυνάμεις μας ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και θέλω να είμαι ειλικρινής, ανεξάρτητα γενικής πολιτικής κριτικής, είναι καλό σε σχέση με το Φανούρι και άλλους εθνομηδενιστές που ο Καμένος βρίσκεται εκεί γιατί είναι φίλος του Χακί. Πάντως ο δραστήριος, υπερδραστήριος Αμερικανός πρέσβης συναντήθηκε χθες ο κύριος Πάιατ και ενημερώθηκε για την όλη κατάσταση από τον αρχηγό ΓΕΘΑ. Γεγονός, κυρίες και κύριοι, που ορισμένες εφημερίδες σχολιάζουν ως παράκαμψη του Πάνου Καμένου, που είναι και στενός φίλος του Ρώσου Ιβάν Σαββίδη, του ανθρώπου που παρακολουθούν επισταμένα
οι Αμερικανοί και η πρεσβεία στην Αθήνα. Και μέσα σε αυτή τη συνάντηση, όπως όλοι καταλάβαμε ύστερα από τη συνομιλία που είχαμε με τον αρχηγό Γεθά, το κύριο θέμα ήταν το τι θα γίνει με τους δύο στρατιωτικούς. Τι ζήτησε τώρα ο αρχηγός Γεθά από τον Αμερικανό πρέσβη? Ζήτησε τα κάνει η Αμερική ό,τι περνάει από το χέρι της σε όλα τα επίπεδα, διπλωματικά αλλά και στρατιωτικά, έτσι ώστε να στείλει το μήνυμα ότι είναι ανεπίτρεπτο δύο μέλη τα οποία είναι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ να φέρονται έτσι ο ένας το άλλο. Από εκεί και πέρα, ζήτησε να υπάρχει ισχυρή στρατιωτική δύναμη στην ευρύτερη περιοχή για να κρατηθούν οι απαραίτητες ισορροπίες. Και αυτό έχει να κάνει και με τις γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ, οι οποίες ξεκινούν μέσα σε λίγες ημέρες. Από εκεί πέρα, ο Αμερικανός πρέσβης δεσμεύτηκε ότι θα μεταφέρει τα μηνύματα αυτά προς την τουρκική πλευρά. Είπε ότι είναι αισιόδοξος ότι μάλλον θέλει μάλλον να λυθεί γρήγορα το ζήτημα. Καλημέρα σε όλη την Ήπειρο. Καλημέρα στο διαδίκτυο που αναμεταδίδει την εκπομπή μου, στο crashonline.gr, στα παραπολιτικά.gr. Τα παραπολιτικά FM είναι το ελεύθερο, πανελεύθερο ραδιόφωνο. Το πρόγραμμα μεταδίδεται από 30 και πλέον συμμαχικούς ραδιοσταθμούς σε όλη την επικράτεια και δεκάδες στο εξωτερικό. Καλημέρα στη Νέα Υόρκη. Καλημέρα στην Αστόρια. Καλημέρα στη Φλόριδα, στην Τάμπα, στο Clearwater. Καλημέρα στην Καλιφόρνια. Κυρίες και κύριοι, προετοιμαστείτε για πόλεμο. Αν θέλουμε ειρήνη, αν θέλουμε να κρατήσουμε ακέραιο το μαγαζί, πρέπει να προετοιμαστούμε άπαντες. Συνεχίστε σήμερα την ψηφοφορία για όλα τα email, για οικογένειες, για εταιρείες που μαζεύουν υπογραφές για τη Μακεδονία μας. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Το ΝΑΤΟ δεν επεμβαίνει, είναι μακριά. Οι μεγάλες δυνάμεις κρατάνε αποστάσεις, όπως γινόταν πάντα. Θα κληθούμε εμείς να αντιμετωπίσουμε την όλη κατάσταση. Με έναν φασίστα γείτονα που βρυχάται ότι είναι τεράστια πολεμική μηχανή. Σκεφτείτε ότι οι Βρυξέλλες ψελίζουν για το θέμα δύο στρατιωτών που συνελήφθησαν από μέλος του ΝΑΤΟ, από σύμμαχο υποτίθεται χώρα, την Τουρκία. Το ΝΑΤΟ είναι ανύπαρκτο, θα έπρεπε να έχει λυθεί εντός δύο ωρών. Το πολύ οι Βρυξέλλες ανύπαρκτες. Το Βερολίνο πουλάει μόνο όπλα στην Τουρκία. Ό,τι έκανε πάντα σε βάρος της Ελλάδος. Απομένουν οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί. Οι Βρετανοί έχουν συνάψει τεράστια συμφωνία με τον Ερντογάν. Οικονομική. Όλοι κοιτάνε τα συμφέροντά τους. Θα πρέπει όσο μπορούμε, αυτή είναι η άποψή μου, να είμαστε κοντά στον διαχρονικό συμμαχικό παράγοντα, ο οποίος έχει και αυτό τα μεγάλα συμφέροντά του και τρέμει στην ιδέα ότι μπορεί η Τουρκία να επιτρέψει στον Ερντογάν να περάσει αγωγούς, να αγοράσει και άλλα όπλα εκτός από τους S-400 και να σχηματίσει έναν άξονα Μόσχας, Άγκυρας, Δαμασκού, δορυφόρος της Ρωσίας, η Συρία και Τεχεράνης. Να δούμε τι θα κάνουμε με τις δύο συμμαχίες οι οποίες και αυτές έχουν τα συμφέροντά τους. Δηλαδή μιλάω για τους Αμερικανούς και για τους Ισραηλινούς. Αλλά μην περιμένετε καμία βοήθεια. Προετοιμαστείτε.
Θέλω να πω κάτι στους μεγάλους οικονομικούς παράγοντες των Αθηνών. Σε αυτούς που εμφανίζονται ως δισεκατομμυριούχοι ακόμα και εν μέσω μνημονίου. Ο Τσίπρας έκανε μεγάλες βλακίες διασπώντας το οικονομικό μέτωπο, σχηματίζοντας φακέλους και διώξεις εναντίον εκατοντάδων επιχειρηματιών. Επρόκειτο περί λιθιότητος, στην οποία συνεργάστηκε κακώς κατά τη γνώμη μου ο φίλος μου ο κύριος Μίμης Παπαγγελόπουλος. Το να διώκεις εκατοντάδες επιχειρηματίες ή να τους ψάχνεις, αποδυναμώνεις έτι περισσότερο την άμυνα του κράτους, το ταμείο και την άμυνα. Θα πει ο φίλος μου ο Μίμης, μα καλά αυτοί βγήκαν όλοι πατριώτες, όχι βέβαια, μα καλά αυτοί οι οποίοι λίστεψαν ή φοροδιέφυγαν θα βοηθήσουν σε μια δύσκολη στιγμή, δεν είναι σίγουρο, όμως πρέπει οπωσδήποτε οι μεγάλοι οικονομικοί παράγοντες να σπεύσουν αθορύβως να βοηθήσουν το ταμείο ή το μπάτζετ των ενόπλων δυνάμεων και το ταμείο της χώρας. Πρέπει να προετοιμαστούμε με τεράστιο δεξαμενισμό καυσίμων, με αποθήκευση πρώτων υλών, με όπλα, μεγάλες ποσότητες, και πρέπει να σχεδιάσουμε, παρόλο ότι δεν είμαι ειδικός το λέω, γραμμές ανεφοδιασμού. Αυτά τα ξέρουν καλύτερα οι ένοπλες δυνάμεις από τον ομιλούντα, που είναι απλός παραγωγός ραδιοφώνου, αλλά εγώ θα τα πω. Πρέπει να σχηματιστούν ομάδες πολιτοφυλακής, εθνοφυλακής σε όλα τα σημεία των συνόρων, πέραν του στρατού, σε όλα τα νησιά. Πρέπει να κινητοποιηθεί όλη η ομογένεια. Δεν πάμε μόνο σε συλλαλητήρια για το μακεδονικό. Δεν αρκούν μόνον οι γιγαντιές συγκεντρώσεις για το μακεδονικό. Και καλά θα κάνει ο Πρωθυπουργός να το βουλώσει όταν βλέπει κινητοποιήσεις, γιατί αύριο θα τις χρειαστεί. Καλά θα κάνει το παλικάρι στο Μαξίμου να σιωπήσει, να τιμήσει όλες τις κινητοποιήσεις που γίνονται για εθνικά θέματα και να πει στους εθνομηδενιστές να το βουλώσουν, να αδρανοποιηθούν. Πρέπει να κινητοποιηθεί οπωσδήποτε όλη η ομογένεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρώπη όπου έχουμε κοινότητες. Πρέπει να κινητοποιηθούμε στην Αυστραλία, σε όλη τη Βρετανική κοινοπολιτεία. Πρέπει να πιέσουμε όλες τις κυβερνήσεις. Πρέπει να έρθουμε σε μεγαλύτερη επαφή για την προβολή, για την προβολή των θέσεών μας με όλα τα μέσα του εξωτερικού. Αν χρειαστεί θα λαδώσουμε, θα πληρώσουμε για την προβολή των θέσεών μας. Πρέπει να κινητοποιηθούμε προς την πλευρά ορισμένων κυβερνήσεων που υπήρξαν πάντα φιλικότερες. Γαλλία. Πρέπει από τώρα να σχεδιαστεί η επιστράτευση και η πρόσκληση των εφεδριών. Έχουν φύγει και φεύγουν όλα τα νιάτα από την Ελλάδα. Τα έδιωξε 3 χρόνια και ο Τσίπρας. Τα έδιωξε βιαίως και ο Τσίπρας και η πολιτική του Κόντορε Βυθούλη. Μην πιστεύει κανένας πολιτικός που μ' ακούει ότι θα σπεύσει η κυρία Άγγελα Μέρκελ ή κάποιος άλλος σοσιαλιστής, αριστερός, κεντρός, ευρωπαίος, μη λαϊκιστής ή λαϊκιστής, να μας βοηθήσει να κάνει αντίσταση στο πλευρό μας κατά του βούλιμου, αρπακτικού και επιθετικού γείτονα. Όλοι τους πουλάνε όπλα στην Τουρκία.
Ο καθένας κοιτάει την πάρτη του. Δεν υπάρχει ενωμένη Ευρώπη. Υπάρχει ένα νόμισμα με το οποίο κερδίζει μόνο η Γερμανία. Υπάρχει μια πολιτική με την οποία κερδίζει μόνο η Γερμανία. Ούτε καν η βόρειη σύμμαχή της. Μόνο το Βερολίνο. Έχει δίκιο ο Τραμπ και οι Αμερικανοί. Είναι άδικη όλη αυτή η οικονομική πολιτική. Όχι μόνο για τη Γυραιά Ήπειρο, γενικά για τον κόσμο. Κερδίζει μόνο η γερμανική βιομηχανία και τα γερμανικά ταμεία. Προετοιμαστείτε φίλες και φίλοι για πόλεμο, για να έχουμε ειρήνη. Πρέπει να δείχνουμε απέναντι και γύρω μας ότι είμαστε όπως το Ισραήλ, ενωμένοι σε περίπτωση πολέμου. Πρέπει να σφυριλατήσουμε καλύτερες σχέσεις με το Ισραήλ, ακόμη καλύτερες. Σε αυτή τη φάση είναι περικοκλάδα η Μέση Ανατολή, είναι σταυρόλεξο η Μέση Ανατολή. Να πω καλημέρα στους αδελφούς Εβραίους. Σαλόμ, σαλόμ. Από τώρα πρέπει να υπάρξει ενεργοποίηση και επαγρύπνηση των κατοίκων σε όλη τη Δωδεκάνησο, σε όλα τα κριτικά νησιά. Τα έχει φορτώσει ο Τσίπρας με φυγάδες, με μετανάστες. Φυγάδες του πολέμου. Πρέπει η Λεβεντογένα, η Κρήτη μας, να είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Οπωσδήποτε θα πρέπει να ενισχυθεί με προσωπικό. Θα πρέπει να ενισχυθεί με προσωπικό το Υπουργείο Εξωτερικών, ο Κοντζιάς. Και να βρεθεί και απαραίτητο πρόσθετο μπάτζετ, προϋπολογισμός. Οι οικονομικοί παράγοντες των Αθηνών. Πρέπει να υπάρχει σχεδιασμός για κατάσταση εσωτερικής ανάγκης. Πρέπει να υπάρχει σχεδιασμός από τώρα για την περίπτωση πολεμικής αναμέτρησης, που δεν θα είναι μόνον ο εμβολισμός μιας ακτεωρού. Δεν υπάρχει ΝΑΤΟ. Υπάρχει, αλλά δεν εμπλέκεται, δεν παρεμβαίνει μεταξύ αντιτιθεμένων πλευρών. Αποδεικνύεται στην πράξη. Ο καθένας και η πάρτη του. Η Τουρκία αψηφά δείχνει. Ουάσιγκτον, Λονδίνο, τους πάντες. Από τώρα όλες οι οικονομικές δομές της χώρας πρέπει να είναι προετοιμασμένες για κατάσταση πολεμικής αναμέτρησης. Εννοώ τράπεζες, επιχειρήσεις. Όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι για εμπλοκή. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Από τώρα, κύριε Τσίπρα, άσε τις περιοδίες σε αστυνομικά τμήματα. Καλές είναι και αυτές, δεν λέω.